Ισχυρέ εκρήξει έλαβαν χώρα τι πρώτε πρωινέ ώρε τη Παρασκευή στο Expo Center στο κέντρο τη Μόσχα και μερικά χιλιόμετρα από το Κρεμλίνο μετά από μια ακόμα ουκρανική επίθεση με ντρόουνς, όπω αναφέρει το πρακτορείο Reuters. Ουκρανικά ντρόουνς επιχειρούν ακόμα μια φορά να χτυπήσουν κρίσιμε υποδομέ. Η ρωσική αντιεροπορική άμυνα κατέριψε ουκρανικό ντρόουν στο Μόσκο City χωρί να αναφερθούν θύματα ούτε σοβαρέ υλικέ ζημιέ. Ωστόσο, τα συντρίμια του έπεσαν μέσα στο Expo Center της Μόσχας. Ο Σεργέη Σαμπιάνιν έκανε γνωστό πω κατά τη διάρκεια τη προσπάθειά του να φτάσει στη Μόσχα, οι δυνάμει τη αντιεροπορική άμυνα κατέστρεψαν τον ντρόουν που κατέπεσε στον τομέα του εκθεσιακού κέντρου και δεν προκάλεσε σημαντικέ ζημιέ στο κτίριο. Την απόπειρα Ουκρανική επίθεση με ντρόουν στη Μόσχα ανακοίνωσε επίση μέσω Telegram το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνα. Επίσης το ρωσικό ΙΠΑΜ ανέφερε πως δύο ρωσικά πολεμικά πλοία αναχέτησαν μία ακόμα ουκρανική επίθεση με θαλάσσιο ντρόουν κοντά στην Κρυμαία. Τα δύο πλοία, η φρεγάτα Πούτλιβι και το περιπολικό Βασίλη Μπούκοφ άνοιξαν πύρ εναντίον του ναυτικού ντρόουν και το κατέστρεψαν όπως διευκρινίστηκε.